Ανεβαίνουμε για δεύτερη φορά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και το ερώτημα είναι το εξής. Αν σου έλεγαν πριν τη σέντρα, πάρε το 0-0 χωρίς να παίξεις και φύγε, το έπαιρνες ή όχι? Καλησπέρα. Γεια Στάζου, καλησπέρα. Διάβασες το τι έγραψα. Ναι, πριν τον αγώνα θα ήταν δύσκολη η ερώτηση, αλήθεια είναι, γιατί φυσικά υπήρχε ανησυχία έτσι όπως παρατάσσονταν ο ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολη απάντηση πριν τον αγώνα, αλλά εντάξει, τώρα όπως και να το κάνουμε, στη διάρκεια του παιχνιδιού δεν άξιζε ο ΠΑΟΚ να πάρει κάτι παραπάνω. Κάποιες φορές και στο ποδόσφαιρο είναι καλό να μιλάμε για το τι αξίζει, για ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Τώρα και με δύο δοκάρια και με μια-δυο τόσο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες για την Χάιντουκ, καλό ήταν το 0-0. Το παίρνουμε και πάμε παρακάτω να δούμε εδώ πώς θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να αλλάξει την εικόνα του, να βελτιωθεί και φυσικά με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί αυτό είναι κυρίως, να πάρει το αποτέλεσμα και να κερδίσει, να συνεχίσει την προσπάθεια να μπει σε ομίλους. Εννοείται, όλοι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι, όλοι βλέπουν, έχουν γίνει πράγματα που δεν έπρεπε να συμβούν, κάποια άλλα πράγματα έχουν αργήσει. Κατανοητή η προσπάθεια να βελτιωθεί το ρόστερ ποιοτικά, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για το ρίσκο που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά του παιχνίδι, το οποίο φαίνεται, υπέφερε και στο Ισραήλ, υπέφερε και χθες. Η προσπάθεια που κάνουν οι παρόντες, οι αγωνιζόμενοι είναι πολύ μεγάλη, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που μέχρι στιγμής και από τα νέα της πρόσωπα φυσικά δεν έχει πάρει αυτά που τις έδιναν όσοι έχουν φύγει, εννοείται, για μια ομάδα που ταλαιπωρείται με τον Εκόνγκ μέχρι τώρα, δεν κρίνω τον παίχτη, λέω για τις εμφανίσεις του. Mm-hmm. Για μια ομάδα που έβαλε ένα νέο μπακ όπως είναι ο Μπάμπα και έχει και τον Κετζιόρα, για μια ομάδα που παίζει ακόμα τον Μπράντον Τόμας στα φορ, για μια ομάδα που σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι όπως το χθεσινό αγωνίστηκε στα χαφ με τον Τσιγκάρα και τον Φελίπε Σοάρες, ποδοσφαιριστές που ίσως στη χρονιά να αποτελούν την τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη λύση, επιλογή, ναι, συγκεκριμένες θέσεις. Όλα αυτά μαζί αν τα βάλουμε, σύν το ότι έχει φύγει ο Αουγκούστο και δεν έχει αντικατασταθεί για το δεύτερο παιχνίδι, φανερώνουν τις δυσκολίες και το ρίσκο που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ στην ευρωπαϊκή του πορεία. Με αυτά και με αυτά, μόνο το αποτέλεσμα. Μόνο το αποτέλεσμα δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να κάνουμε κριτική στην εικόνα, η οποία είναι προβληματική. Δεν θα είναι αυτή η εικόνα του ΠΑΟΚ στην πορεία. Δημήτρη, μου νομίζω ότι τα καλοκαιρινά προκριματικά δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν πρέπει να ενδιαφέρει. Δεν πρέπει να ενδιαφέρει κανέναν. Σε τάσο το λέω επειδή συνηθίζουμε στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι μία ομάδα έχει την ταυτότητα και την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο της παιχνίδι. Δεν είναι έτσι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτός ο Ολυμπιακός ο χθεσινός, δεν θα είναι. Δεν είναι αυτός ο Παναθηναϊκός, δεν είναι αυτός ο Άρης. Δεν είναι. Είναι άλλου είδους παιχνίδια. Δυστυχώς, ως ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα στα καλοκαιρινά προκριματικά. Mm-hmm. Φέτος είχαμε και κακές κληρώσεις, άτυχες κληρώσεις. Κοίτα, πάντως η εβδομάδα καλά κύλησε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τρεις νίκες, μια ισοπαλία με μηδέν παθητικό. Ναι, ναι. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω, αυτό έλεγα πριν μπω στο στούντιο, έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν, όχι τώρα να παίξει μια ομάδα, δηλαδή τρεις πλάς να είναι και να έχουμε πέρα από τα τόσο θετικά αποτελέσματα και να μην έχουμε δεχθεί γκολ. Ναι, ναι. Το αντιμετωπίζουν όλοι πολύ πιο σοβαρά. Σίγουρα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ναι μεν, νομίζω ότι και αρκετές άλλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ δεν έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν για το ρόστερ τους. Okay, εντάξει. Για διάφορους λόγους. Αλλά είναι πολύ σοβαροί, κάνουν μεγάλη προσπάθεια και μακάρι τουλάχιστον τέσσερις ομάδες να μπουν σε όμιλο για να δούμε τι θα καταφέρουμε και στην πορεία. Για τον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, αν μπει σε όμιλο θα μπορούμε να μιλάμε μετά για μια πολύ διαφορετική χρονιά, για μια καλή ομάδα, δυνατή. Εντάξει, ακόμα και τώρα που
θα παίξει η Ευρώπη μέχρι 17 Αυγούστου σίγουρα, νομίζω ότι συνεχίζει την προσπάθεια να δυναμώσει. Και αυτό σημαίνει ένας παίκτης αντί του Ντόγκλας Αουγκούστο, που βεβαίως είναι ο Μαξίμοβ, δεν έχει αλλάξει αυτό. Ναι. Αυτός είναι ο εκλεκτός, όσο και αν καθυστέρησε και αναβλήθηκε και δεν έκλεισε χθες προχθές που είχε φτάσει μία ανάσα. Και βεβαίως ένας εξτρέμ όπου ο ΠΑΟΚ περιμένει τις ευκαιρίες του Αυγούστου. Ξέρει κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να ανοίξουν και να είναι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές. Και αυτή είναι μια κίνηση που νομίζω ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα την κάνει στην πορεία. Φυσικά αν προκριθεί θα μπορέσει να κάνει μια υπέρβαση καλύτερη, μεγαλύτερη. Αν αποκλειστεί θα δούμε τι παίχτη θα πάρει και στους μεσοδικούς, όπου ναι, βλέπουμε πως ακόμα υπολογίζει στο Μούρκ. Ακόμα η πέμπτη του λύση είναι ο Μούρκ. Ναι. Που για να μην είμαστε άδικοι τώρα, πέρα από το Μούρκ που είναι η πέμπτη λύση, και οι προηγούμενοι καλοί παίχτες, αλλά ακόμα αμφισβητούμε ή μάλλον είμαστε βέβαιοι ότι τα νούμερά τους δεν είναι και δεν θα είναι μάλλον τα νούμερά τους πολύ ουσιαστικά και πολύ διαφορετικά για τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς και ο Τάισον δεν κάνει τη διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας έχει τις εξάρσεις του. Ο Νάρη ακόμα ετοιμάζεται, προσπαθεί να επιστρέψει να βρει τον εαυτό του. Έχει και ο Ζίφκοβιτς, είναι ο γνωστός Ζίφκοβιτς, με όλα τα άλλα στοιχεία, μακριά όμως από το γκολ και αυτός. Mm-hmm. Κατά ψέματα ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια του, τα τελευταία πέντε σημαντικά παιχνίδια του, έχει σκοράρει μόνο στο ένα παιχνίδι. Βάζω και τα περσινή σεζόν, για να δείξω ότι υπάρχει μια συνέχεια. Έχει βάλει γκολ μόνο στο Ισραήλ. Καθοριστικά γκολ βέβαια, αρκετά γκολ. Δύο τα βάλαν και αντίπαλοι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο, γιατί εντάξει, και η άβρα δείχνει κάποια πράγματα. Ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ του έχει γυρίσει λίγο η μπάλα υπέρ του. Στο προηγούμενο μάτς είχε δύο αυτογκόλ υπέρ, σε αυτό το μάτς είχε δύο δοκάρια ο αντίπαλος. Εντάξει, δεν θα στηριχθεί εκεί και δεν μπορεί να βασιστεί εκεί. Απλά καλά, το ναι. Σημειώνουμε, mm-hmm. γιατί ήταν μια ομάδα που της πήγαιναν πιο πολύ δοκάρι και έξω τα πράγματα. Παρά τώρα είναι λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Είναι η μέρα γενικός σβησίματος. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη και δεν είχε κάποιο πρόγραμμα. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει οποιοδήποτε τραυματισμός. Αυτό το ναι. Ο ΣΒΑΜ λογικά θα είναι καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Φυσικά έχει αρκετές προπονήσεις. Για τον ΟΣΔΕΦ ακούσαμε τον Λουτσέσκο να λέει για το ότι το έχει κάνει πρώτη φορά στη πρώτη ζωή του αυτό. Mm-hmm. Θα κερδίσει και αυτός 5-6 προπονήσεις και συνοχή με την ομάδα, όπως και του Σαμάτα, που είναι πλέον αρκετά σοβαρό το θέμα. Ο Σαμάτα πλέον πρέπει να μπει. Πρέπει να μπει. Είπα και το πρωί ότι και χθες η επιλογή να μείνει έξω στον πάγκο και να έρθει από τον πάγκο ήταν μετά και από δική του προτροπή στον προπονητή. Εκείνος ναι. είπε στον προπονητή ότι δεν αισθάνομαι mm-hmm. ακόμα καλά για να παίξω 50-60 λεπτά. Εντάξει, έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες. Νομίζω ότι και στο επόμενο παιχνίδι, που θα είναι πολύ διαφορετικό, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί πολύ πιο έντονη παρουσία στον ΦΟΡ από ό,τι του προσφέρει ο Μπράντον Τόμας. Μάλιστα. Έχει προοπτική να ενισχυθεί για να παρουσιάσει κάτι καλύτερο στο δεύτερο παιχνίδι. Καλή ομάδα η Χάιντουκ. Έχει αρκετή ποιότητα μπροστά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει λιβάγια. Ναι. Εννοείται δεν έχει λιβάγια. Αλλά και η αμυντική τους, η δική τους γραμμή δεν εμπνέει. Νομίζω ότι χθες ο ΠΑΟΚ από μεγάλη ατυχία, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω, πολλές φορές γλίστρησαν, πολλές φορές κόνταψαν. Του έλειψε η τελική πάσα. Στην Τούμπα δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι τα πράγματα και πάλι το έτσι ίδιο. Για τον ΠΑΟΚ. Του Μαξίμοβιτς. Εκτιμάς ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρξει αίσιο τέλος στην υπόθεση ή θα πάει και θα πιστεύω τραβήξει? Ότι θα, έτσι όπως πήγε το πράγμα την Τετάρτη, ότι ΠΑΟΚ την Πέμπτη θα το έκλεινε. Τελικά αποδείχθηκε ότι αφού έχασε την προθεσμία της Τετάρτης για τη λίστα, πλέον θα το παίξει το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης αλλιώς. Εκμεταλλευόμενος το χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς. Το όλο ζήτημα νομίζω είναι πλέον ξεκάθαρο ότι σχετίζεται
με το ποσοστό της Βαλένθια. Δεν ξέρω ο ΠΑΟΚ πώς μπορεί να παρέμει σε αυτό και τι ακριβώς θέλουν τις Χετάφε. Προφανώς κάποια λεφτά θα θέλουν. Γιατί το σκηνικό, επαναλαμβάνω, ότι είναι, ζήτησαν ένα ποσό, έφτασε το ποσό εκεί ο ΠΑΟΚ ακριβώς, στα 3.750, και πλέον κάποια λύση αναζητούν για το ποσοστό της Βαλένθια που είναι στο 30%. Εκεί επάνω τώρα τι λύση μπορεί να βρεθεί και τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ για να ποδοσφαιριστεί που λύγει το συμβόλαιό του του χρόνου, για να ποδοσφαιριστεί που έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και τους έχει δείξει πως, ότι θέλει να φύγει. Το κρατάει ακόμα ο ΠΑΟΚ. Να δούμε πότε θα κάνει κάποια αποφασιστική κίνηση για να το κλείσει. Ωραία. Δημήτρη, μας ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε, νομίζω ότι θα αρχίσει από τώρα, αν δεν έχει αρχίσει ήδη, μπορεί να ήταν μέρα σβησίματος όπως είπε σήμερα, αλλά οι εκκλήσεις της ΠΑΕ στον κόσμο για τη ρεβάνς, έτσι. Εδώ τώρα, ναι, βλέπουμε τι γίνεται με όλες τις ελληνικές ΠΑΕ και τις ομάδες και τον κόσμο. Και ο ΠΑΟΚ ανησυχεί, και ο ΠΑΟΚ είναι ήδη τιμωρημένη για αυτό το λέω. Με αναστολή για ένα παιχνίδι. Άρα, αν έχουμε πυρσούς, αναμαρρύψει, ναι, την προσεχή πέμπτη, συγγνώμη, θα ενεργοποιηθεί η ποινή, mm-hmm, και μπορεί και να μεγαλώσει μια νέα ποινή. Γιατί, ναι, υπάρχει ήδη ποινή που, mm-hmm, απλά είναι σε αναστολή. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για να τιμωρηθεί η θύρα 4 για δύο αγώνες. Για δύο. Και πλέον, αν ο ΠΑΟΚ περάσει ή οποτεδήποτε, η Τούμπα χωρίς τη θύρα 4 είναι άλλο ένα γήπεδο. Είναι ένα άλλο γήπεδο. Ένα. Τώρα, αυτό ο ΠΑΟΚ, πραγματικά το λέω, πώς μπορεί να το επικοινωνήσει εδώ, θα δούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί σκέφτομαι πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Κροάτες είναι απέναντι, έστω και χωρίς κόσμο. Ναι. Θέλει τεράστια προσοχή και με τις αδερφοποιήσεις και με όσους θα έρθουν κτλ. Κτλ. Δεν είναι απλά τα πράγματα, θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα και σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ.